Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι προσκαλεσμένοι, η οπτική γωνία της δικαιοσύνης ως υπαρκτού θεσμού απέναντι σε ένα θέμα με μεγάλο ιστορικό βάθος και εύρος και κοινωνικό επίσης βάθος και εύρος, καταρχάς φαίνεται να μην είναι επαρκώς ευρυγόνια. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό το περιορισμό. Πιστεύω ωστόσο ότι ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει, προσπαθεί να αντιμετωπίσει, είναι γενικεύσιμα και άξια ένταξης στο μεγάλο θέμα το οποίο συζητείται σήμερα. Οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης, η νομοθετική λειτουργία, η δικαστική, η διηγητική και η τελεστική, ασφαλώς αποτέλεσαν μέρος του προβλήματος το οποίο εξετάζεται σήμερα, μπορούν όμως να αποτελέσουν και ένα μέρος της δύσκολης διεξόδου. Ειδικό θέμα, το οποίο ακροθυγώς θα αναφέρω εδώ, είναι κυρίως η διόγκωση του ελλείμματος, περισσότερη διόγκωση και λιγότερη διαμόρφωσή του. Η εποπτεία των προβλημάτων, τουλάχιστον αυτή που επιχειρήθηκε με την οπτική γωνία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν κατορθώνει συνήθως να εντοπίσει ή μάλλον σπάνια εντοπίζει ευθύνες αποκλειστικές της ελληνικής πλευράς ή της διεθνούς πλευράς. Συνήθως αυτό το οποίο κατορθώνει να ανακαλύψει στην αιτιολόγηση είναι ότι πολλές φορές οι ευθύνες για όσα ακολούθησαν φαίνονται να είναι σχεσιακές, δικτυακές ή εν πάση περιπτώσει συστημικές. Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες που είναι αποκλειστικά εγχώριες. Σε αυτές αναφέρθηκε και ο υπουργός που μίλησε προηγουμένως, ο κύριος Νικολούδης. Αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος. Σε ό,τι αφορά το πεδίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανάλογες ευθύνες καταγράφονται στις εκθέσεις τις οποίες έχει διαβιβάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς την Βουλή για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων. Για τους ίδιους λόγους διακριτικότητας, όπως ο συνάδελφός μου ο κ. Νικολούδης, και εγώ δεν θα αναφερθώ σε πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται, αλλά οπωσδήποτε στο πεδίο, στο γεγονός δηλαδή ότι οι δικογραφίες οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή αφορούν ευθύνες σε μεγάλο βαθμό για την διαμόρφωση και την πρώτη ανάπτυξη του ελλείμματος απέναντι στο χρέος της χώρας. Θα αναφερθώ σε δύο ειδικά προβλήματα τα οποία έχω παρατηρήσει να επίπτω στο πεδίο της δικαιοσύνης. Το ένα είναι χαρακτηριστικό, είναι ειδικό, αλλά πάντως χαρακτηριστικό και ίσως γενικεύσιμο. Νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του μνημονίου και της προσπάθειας αποπληρωμής των χρεών της χώρας μας δημιουργήθηκε ένας οργανισμός, στους Έλληνες πολύ γνωστός, ονομάζεται ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος είχε ως κύριο έργο την ιδιωτικοποίηση ελληνικών ακινήτων, τα οποία εφόσον ανήκουν στο δημόσιο θα πρέπει να εντάσσονται στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο οργανισμός λειτουργήσε με ελληνικές πρωτοβουλίες και διεθνείς ανοχές μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι δεν ωφέλησε, κατά τη γνώμη μου, καθόλου την αποπληρωμή του χρέους. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι προς εκποίηση στον οργανισμό αυτό εντάχθηκαν κτίρια τα οποία αναμφίβολα εξυπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον, άρα και την εθνική κυριαρχία, άρα και τις δυνατότητες αποπληρωμής του χρέους η οποία έχει δημοσιονομικές προϋποθέσεις, καθώς επίσης αναφέρομαι και στο γεγονός ότι τα κτίρια αυτά εκποιήθηκαν με συμβάσεις οι οποίες προέβλεπαν 20 ετή εκμίσθωσή τους στη συνέχεια στο ίδιο το δημόσιο. Ωστόσο, η εκποίηση, το τίμημα το οποίο η εκποίηση αυτή απέφερε, ισοφαρίζεται με οφειλόμενα από το ελληνικό δημόσιο
πλέον ενίκεια για τη χρήση των οικοδημωμάτων αυτών, των ακινήτων αυτών, ισοφαρίζεται από ενίκεια 10 μόνο ετών. Αυτό σημαίνει ότι με την πάροδο των 10 ετών η εκποίηση αυτών των κτηρίων από το ΤΑΙΠΕΔ επιβαρύνει το χρέος της χώρας μας, το οποίο βεβαίως έχει χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής που υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να ανακαλύψει και άλλους λόγους για τους οποίους η εκποίηση η οποία έγινε με αυτόν τον τρόπο από το ΤΑΙΠΕΔ και στο βαθμό που έγινε δεν εξυπηρέτησε, αλλά αντίθετα διόγκωσε το χρέος. Και θυμίζω ότι η εκτίμηση των σχετικών ακινήτων έγινε από μια επιτροπή που προβλέπεται από το σχετικό νόμο. Φάνηκε αυτή η επιτροπή να έχει κάποιες μακρινές συνδέσεις και με τους αγοραστές των ακινήτων, αλλά αν το ελληνικό δημόσιο στο μέλλον θελήσει να εξαγοράσει, να επαναφέρει δηλαδή στην κυριότητά του τα σχετικά ακίνητα, τότε θα πρέπει να δώσει ένα αντίτιμο, το οποίο θα είναι αντίτιμο αγοράς, προσδιορισμένο με τους κανόνες της αγοράς και όχι αυτό το οποίο έχει προσδιοριστεί αφενός με συνθήκες ανάγκης στην αρχή και αφετέρου με έναν ειδικά προβλεπόμενο νομοθετικά τρόπο. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο επίσης μου έγινε αισθητό είναι το γεγονός ότι βεβαίως την περίοδο που λίγο πολύ στέρευαν οι πηγές χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας δεν βοηθηθήκαμε αρκετά από την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία προβλέπονταν βεβαίως ως πηγές αλληλεγγύης, ως δομές αλληλεγγύης και ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο αναπτύχθηκαν με τρόπο ο οποίος δεν βοήθησε την αναπλήρωση των πηγών, των οικονομικών πηγών που έλειπα. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι τουλάχιστον τα προγράμματα, τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ΕΣΠΑ, που αναπτύχθηκαν στο πεδίο το οποίο πρόλαβα να παρατηρήσω, αναπτύχθηκαν χωρίς γενική, ενιαία και ουσιαστική αξιολόγηση και επίσης αναπτύχθηκαν από παράγοντες και από στελέχη τα οποία συνήθως είχαν ιδιότητα μετακλητού υπαλλήλου, ή εν πάση περιπτώσει όχι δημοσίου υπαλλήλου, με αποτέλεσμα εκ των υστέρων οι καταγραφές που έχουν γίνει να μην επιτρέπουν τη συνέχεια και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων στο βαθμό που αυτό θα ήταν εφικτό και θα μπορούσε να ωφελήσει πολύ την ελληνική κοινωνία και οικονομία και βεβαίως και την ευρωπαϊκή αντίστοιχα. Έχω την εντύπωση ότι ό,τι παρατηρεί κανείς αυτή τη στιγμή στο πεδίο το οποίο εμπίπτει στο χώρο της δικαιοσύνης δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν χώρια πηγή σε μεγάλο βαθμό και οφείλουν να ερευνηθούν. Σε μεγάλο βαθμό όμως αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι η αιτιολόγηση του φαινομένου, αυτή η οποία θα μας επιτρέπει πλέον να το κατανοούμε και ίσως να το αλλάζουμε, και γι' αυτό η λειτουργία της παρούσας Επιτροπής νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ πολύ.